Πάμε εδώ κοντά μας. Τρεις καλεσμένοι μας, η Μαριάννα Πυριώτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαριάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Πέτρος Τατσόπουλος εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, Πέτρο. Και εσύ και ο Γιάννης Αγουρίδης. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι εδώ για να αναλύσουμε το πολιτικό σκηνικό μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής και εν ώψη της νέας εκλογικής αναμέτρησης, γιατί έχουμε νέες εκλογές. Οι κάλπες είναι άδειες. Τέρμα, δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Από το 0-0 που λέγανε. 0-0, ξεκινάει αγώνας από την αρχή. Θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε, Μαριάννα, πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τι έφτιαξε δηλαδή και φτάσαμε σε αυτή την εντυπωσιακή νίκη και την καταβαράθρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι πρέπει να περιμένουμε στην πορεία από εδώ και πέρα. Τι θα δούμε δηλαδή σε αυτή την προεκλογική περίοδο, τη νέα περίοδο. Εγώ, επειδή δεν είμαι πολύ του συναισθήματος και των κοσμητικών επιθέτων, αλλά είμαι πολύ της λογικής. Διέκρινα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όσοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019, κεντροδεξιοί, δεξιοί και κεντρώοι, δεν διαψεύστηκαν, δεν έγιναν κοψοχέριδες. Δεν αισθάνθηκε δηλαδή κανείς τους ότι άλλα τους είχε πει και άλλα έγιναν. Ή τουλάχιστον δεν το αισθάνθηκαν σε ένα ποσοστό άξιο λόγου. Και όσοι έφυγαν αναπληρώθηκαν από άλλους που εντυπωσιάστηκαν προφανώς από το ότι αυτά που είπε, μα αυτά που είπε, όχι αυτά που έταξε, αυτά που είπε, παρά τις δύο μεγάλες κρίσεις, έγιναν. Άρα το δηλαδή αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάναμε, ισχύει. Ακριβώς. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν κατόρθωσε να διατηρήσει τις ψήφους του 19 και να τις αυξήσει κατά ένα αριθμό. Όχι πάρα πολύ μεγάλο. 50.000, δεν και λίγοι. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι αυτές οι φοβερές συντριπτικά, όχι συντριπτικά, πολύ λογικά αναλύεται το γιατί ξαναψήφισε. Μα λέει δεν είχε φθορά η κυβέρνηση. Όταν μια κυβέρνηση δεν κάνει μεγάλα και μοιραία και συνεχή λάθη, κυρίως όταν δεν είναι ανακόλουθη με αυτά τα οποία έχει πει, και το είδαμε, να σας το πω διαφορετικά, οι νεότεροι δεν το πιστεύουν, δεν το ξέρουν, ναι, το 81-89, ό,τι είχε πει τότε ο Παπανδρέου, αυτό και έκανε, και κέρδισε τις δύο. Αυτά που είχε πει στο κοινό του. Μεγάλες αλλαγές. Εγώ δεν λέω ότι αυτά αρέσουν, ας πούμε, στους δεξιούς, ούτε ότι αυτά που γίνονται τώρα αρέσουν στους αριστερούς. Αλλά αυτό το κοινό δεν το πρόδωσε. Ναι. Όχι μόνο δεν το πρόδωσε, αλλά σε κάποια κομβικά σημεία, όπως ήταν η πρώτη φάση πανδημίας και ο εμβολιασμός, απέδειξε ότι μια κυβέρνηση που ξέρει πώς να δουλεύει μπορεί να κάνει πράγματα που είναι πρωτοφανή. Δηλαδή, ποιος περίμενε ότι θα εμβολιάσουμε 10 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Άρα, λες, αυτή είναι η βάση της νίκης. Εκείνη η βάση. Μάλιστα. Τώρα, το σοκ για μένα δεν ήταν το 40%, 41% της Νέας Δημοκρατίας που εγώ το έβλεπα. Δεν έβλεπα ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θυμωμένους που αυτά μας είπε και άλλα έκανε. Και αυτό που σοκαρίστηκα, που με σόκαρε, ήταν ότι δεν περίμενα την αποδόμηση σε τόσο χαμηλό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τι έπαιξε ρόλο? Εκεί, κατά τη γνώμη μου, είναι προφανές ότι στο αριστερό κοινό και κέντρο αριστερό κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας, η τετραετία της αντιπολίτευσής του ήταν προφανέστατα από κακή έως πολύ κακή. Δηλαδή, δεν ήταν η αντιπολίτευση ή το προεκλογικό αφήγημα, το σχέδιο, όλοι οι αντιπολίτευσες. Αυτά που ακούστηκαν τελευταία. Δεν γίνονται, παιδιά. Δεν αλλάζει ο κόσμος. Αν εγώ είμαι ευχαριστημένη και λέω αυτό το κόμμα θα ξαναγίνει κυβέρνηση και δεν πειράζει, ας έχει κάνει και πέντε βλακίες. Δεν επηρεάζεται, λες, το λογικό σώμα από λίγες μέρες. Να επηρεάσει ένα 2%, μια τελευταία στιγμή. Αυτό που σίγουρα συνέβη είναι ότι προφανέστατα αυτό που λέγαμε εμείς, ότι καλά, αυτή η αντιπολίτευση κοιμάται βασικά 4 χρόνια. Δηλαδή, βαράει μπαλωθιές στον αέρα, κάνει αντιπολίτευση σε λάθος σημεία. Δηλαδή, εγώ δεν ξεχάσω με την ευκολία με την οποία σηκώθηκε σύμπασα η ομάδα, η κοινοβουλευτική του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε σημαία το fake news της μικρής Μαρίας. Δηλαδή, με τη μεγαλύτερη ευκολία του κόσμου υιοθετήθηκε κάτι το οποίο όλοι είχαμε τεράστια ερωτηματικά και έγινε και σημαία. Και ρωτήθηκε και ο κύριος Τσίπρας και είπε: γιατί να ντραπούμε, γιατί να ζητήσουμε συγγνώμη. Οι αμυντικές συμφωνίες έπαιξαν ρόλο. Το ότι δεν ψήφισε την ώρα που μας απειλούσε η Τουρκία, για παράδειγμα. Για τα εξοπλιστικά δεν το συζητάμε. Βέβαια. Το τελευταίο, το κλείσιμο στο μάτι στους ψηφοφόρους, όχι στα στελέχη, να είμαστε ακριβείς. Στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής ως παραπλανηθέντες. Μέτρησε, λες και αυτό.
παιδιά, αυτό δεν είναι, όχι δεν είναι αριστερά, δεν είναι ούτε δεξιά αυτό. Αυτό είναι τυχαοδιοκτισμός. Μάλιστα, για αλλά πάμε και το παρακάτω. Το βασικότερο απ' όλα δεν έβγαλε στελέχη. Μάλιστα. Διότι Πέτρο, έχει σημασία ποιος λέει ό,τι λέει. Πέτρο, τι λες? Νομίζω ότι αν αυτή τη στιγμή είχαμε πραγματική κουλτούρα συνεργασίας και όχι στα λόγια, όχι προεκλογικά, όχι τακτικιστικά, σήμερα θα είχαμε μια παντοδύναμη κυβέρνηση 187 εδρών, δεν θα την κούναγε κανείς, κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ. Αυτό που φάνηκε όμως και αυτό που φάνηκε ότι από το αποτέλεσμα και από την αντίδραση του εκλογικού σώματος είναι ότι τις κυβερνήσεις συνεργασίας τις έχουν συνδυάσει και όχι αδίκως, όχι αδίκως, με την αδυναμία, με τον εκβιασμό, τις χειρότερες στιγμές μας. Με τον συμβιβασμό, με μια ιδιότυπη ομοιρία των μεγάλων κομμάτων από τα μικρότερα. Ότι θα σου δώσω τις 5 έδρες που θέλεις, τις 9 έδρες, τις 10 έδρες, αλλά εσύ θα μου δώσεις υπουργικά οφίτσια ή θα εφαρμόσεις το πρόγραμμά μου κτλ. Παράδειγμα 38 σε αυτές τις περιπτώσεις που δείχνει και την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η αντίδραση των μικρών κομμάτων στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για κυβέρνηση συνεργασίας σαν να τους έβριζε, δηλαδή όχι σαν να τους έτεινε χέρι και κλάδο ελέας κτλ. Αλλά η αντίδρασή τους ήταν σαν να τους προσέβαλε. Και αμέσως οι όροι από τον Ανδρουλάκη ακόμα που έλεγε όχι δεν θα έχουμε ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Μητσοτάκη. Δηλαδή ένας μικρομεγαλισμός ο οποίος τρόμαξε τους ψηφοφόρους. Σου λέει αν ένα κόμμα του 10% πόσο μάλλον του 3% κάποιου που παλεύει θα μπει δεν θα μπει θέτει όρους προεκλογικά. Ο Ανδρουλάκη εκ των υστέρων μπορεί και να είναι καθαρή με την έννοια του ότι μπορεί να έβλεπε αυτό που περιέγραψε πριν η Μαριάννα ότι αποδομείται ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα να είδε ότι υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία να αυγατήσει και τα ποσοστά της Φόφης και να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση ή να προσπαθήσει να διεκδικήσει. Δεν είμαι σίγουρος, Άκη, ότι πολλά απέδωσαν από την τακτική του Ανδρουλάκη. Το συγκεκριμένο σημείο δεν είμαι σίγουρος ότι απέδωσε με δεδομένο ότι από το 10% του ΣΥΡΙΖΑ που διέφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ προσπορίστηκε μονάχα το 3%. Ναι. Λοιπόν, το ούτε ο ένας ούτε ο άλλος λες. Ναι. Λοιπόν, επιμένει όμως αυτή. Επιμένει. Και τώρα το ίδιο λέει. Τώρα, αυτή τη στιγμή, παιδιά, αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσω την εικόνα, αυτή τη στιγμή βγήκαμε με μία win-win κατάσταση για όλους εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ιδανική κατάσταση. Βγήκαμε με μια κατάσταση ενδυνάμει αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας που στις δεύτερες εκλογές, το έχω γράψει κιόλας, θα είναι ένας περίπατος. Έτσι λες. Συνθήκες περίπατου. Θα το πούμε τώρα αυτό. Θα είναι περίπατος με λίστα υποψηφίων πρώτα απ' όλα. Θα έχουμε λίστα. Σημαίνει ότι δεν θα τρέχουν οι βουλευτές όπως τρέχανε. Δεν έχει όμως σημασία. Θα έχουμε μια λίστα, έχουμε μια λίστα υποψηφίων και παράλληλα έχουμε τη δυνατότητα να μην τίνει χέρι φιλίας υποκριτικό ή όχι σε δυνάμεις που πιθανότατα θα είχε αναγκαστεί αν δεν είχε αυτή τη δύναμη. Δηλαδή δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να κάνει το φίλο στο Βελόπουλο, να στραφεί δηλαδή προς τα δεξιά. Ναι. Δεν το χρειάζεται. Δεν θα το έκανε ποτέ. Δεν το χρειάζεται, δεν το χρειάζεται ούτε ο Βελόπουλος. Ναι. Δεν το χρειάζεται ούτε ο Βελόπουλος. Δεν ξέρουμε, Μαριάννα μου, αν θα το έκανε, αν είχε μικρότερο ποσοστό. Τώρα δεν το χρειάζεται. Ναι, σωστό. Ούτε ο Βελόπουλος το χρειάζεται. Ούτε ο Ανδρουλάκης φεύγει ένα φοβερό βάρος από το στήθος του. Δεν χρειάζεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί κάλλιστα να παίζει αυτό το περήφανο διμέτωπο αγώνα να πάρει τη θέση, να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κουκουέ από την άλλη μεριά, από την αριστερά, περιμένει και αυτό να πάρει, να τσιμπήσει από τα ημάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πεντακομματική βουλή. Έχουμε και την ενισχυμένη αναλογική. Μπορεί να μην είναι πεντακομματική, να γίνει εξακομματική ή επτακομματική. Ναι, αλλά έχουμε την ενισχυμένη αναλογική, εδώ έρχεται η ενισχυμένη αναλογική, στο σημείο που λες, που όχι μονάχα εμποδίζει τα μικρότερα κόμματα από το να μπουν στη Βουλή, δίνει σχεδόν όλες, ποσοστιαία, τις έδρες, τις παραπανίσχες έδρες στη Νέα Δημοκρατία και δεν εμποδίζει πια το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ από το να διαμοιραστούν με την ησυχία τους τα ημάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτά τα μικρά κόμματα, ακόμα και αν καλύψουν το 3%, πολύ δύσκολα με ενισχυμένη αναλογική θα πάρουν έδρες. Υπάρχει περιθώριο ανάκαμψης του ΣΥΡΙΖΑ. Το λες σαν να θεωρείς ότι
έχει αρχίσει πια η αντίστροφη μέτρηση. Το καλό, αν μπορεί να υπάρξει καλό για ΣΥΡΙΖΑ σενάριο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί, είναι ότι άντε μπορεί, αν συμβεί και κάποια στραβή στη Νέα Δημοκρατία, να τσιμπήσει κάποια διορθωτική κίνηση, αλλά ανάκαμψη όχι. Και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από όλα τα άλλα, δεν έχει παιδιά και πάγκο, για να το πούμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, αν φύγει ο Τσίπρας, δεν έχει στελέχη, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό. Για να διαμορφωθεί η διάδοχη κατάσταση. Γιατί ακούω και ονόματα και τη κυρία Αχτσιόγλου. Πρέπει να διάφορα. Υπάρχουν τα στελέχη, βέβαια. Ναι, αλλά και για η δυναμική τους, να διαμορφωθεί, να διαμορφωθεί η ψυχολογία του επόμενου αρχηγού. Ναι. Και μάλιστα ενός αρχηγού εξαιρετικά πετυχημένου σε βάθος χρόνου, που έτσι πήρε ένα κόμμα του 4%, το, πιστώνε, το έκανε το Τσίπρας, κυβέρνηση. Όλο, εντάξει, τώρα για πάμε στο Γιάννη να μας πει, που ξέρει και το ρεπορτάζ και το χώρο καλύτερα από όλους, να μας πει τι πρέπει να περιμένουμε. Γιάννη, θα περιμένουμε αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή προσώπων, αλλαγή ηγετικής ομάδας. Ο Τσίπρας παραμένει, το δήλωσε ο άνθρωπος. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει σε επόμενες εκλογές. Θα πάει σε συνέδριο, θα πάει σε διαδικασίες, θα φύγει, προφανώς δεν ξέρουμε. Θα πάει σε διαδικασίες. Σε κάποιες διαδικασίες θα πάει. Αλλά μετά. Μετά. Τώρα τι βλέπεις λοιπόν, τι λες, τι θα γίνει. Τώρα θα υπάρξει μια ανασύνταξη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και εκπώνηση μια συγκεκριμένη στρατηγική. Φαντάζομαι ότι αύριο μετά και την Κεντρική Επιτροπή θα υπάρξει κάτι πιο συγκεκριμένο. Στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάκαμψης. Mm-hmm. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας το έχει δηλώσει ότι είναι παρόν στη μάχη και θα τη δώσει με κάθε μέσο. Με ποια στρατηγική όμως, Γιάννη, τι λες τώρα, σε ποιος θα απευθυνθεί, τι θα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλη αυτή η καταστροφολογία του προηγούμενου διαστήματος θα εγκαταληφθεί, θα πάει κάπου αλλού? Γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Φάμελο πριν να λέει: εμείς θα πάμε στον κόσμο και θα του πούμε, είσαι ευχαριστημένος που δεν μειώνει το ΦΠΑ, είσαι ευχαριστημένος που δεν μειώνει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή η ίδια λογική και η ίδια αντίληψη από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτή. Όχι. Ο Τσίπρας θα χαράξει τη γραμμή. Αλλά λέω τα στελέχη των πρώτων ημερών που είναι λίγο ζαλισμένα ακόμα, λένε τα ίδια. Πρώτα απ' όλα τα κόμματα δεν έχουν ακριβώς, να το πω, εγκολπώσει τα αποτελέσματα και τις συνέπειες, αν θέλετε, αυτών. Από εκεί και πέρα όμως, η στρατηγική θα καθοριστεί μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Ναι. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και φαίνεται και από τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα χθες, ουσιαστικά θέλει να είναι ο ισχυρός πόλος, να παραμείνει και να ανακάμψει ως δεύτερος ισχυρός πόλος. Ως ανάχωμα, όπως λέει. Ως ανάχωμα του πολιτικού συστήματος, διότι υπάρχει ο κίνδυνος. Η αιχμή φάνηκε λίγο χθες πάντως. Όχι στον ανεξέλεγκτο Μητσοτάκη. Εκεί θα ερχόμουν. Εκεί, προφανώς, φαίνεται να είναι η καινούργια αιχμή. Σε ενός τέτοιου τύπου δημοκρατία, όταν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει τέτοια διαφορά από τον δεύτερο και ουσιαστικά μπορεί πολύ εύκολα πρώτον να τίνει προς την αλαζονία αφενός και αφετέρου να αισθάνεται, όντως να αισθάνεται ανεξέλεγκτος ή ανέλεγκτος εάν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτός είναι ένας κίνδυνος συνολικά. Πιστεύω ότι θα τον αντιληφθεί ο κόσμος. Και θα δούμε με ποιο τρόπο θα ανταποκριθεί στα καλέσματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μετά και από αυτό το αποτέλεσμα κοιτάει και θα κοιτάξει το ποιες είναι οι δεξαμενές που μπορεί να πάρει ψήφους, διότι έχασε και προς τα δεξιά του, έχασε και προς τα αριστερά του. Θα συνεχίσει. Ναι, αυτό εκτιμώ. Να τελειώσω ότι έχει και κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι από το 19 έκατσαν απλά σπίτι τους. Δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ναι, και ναι. Εκεί θα πρέπει να στοχεύσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί πήγα να τον διακόψω πριν και είναι σωστό. Όποια γραμμή αποφασιστεί, έχεις την αίσθηση ότι θα ακολουθηθεί από τα στελέχη επικοινωνιακά με τη σοβαρότητα και την ενιαία γραμμή που πρέπει, ή θα έχουμε πάλι φαινόμενα ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ο καθένας θα λέει το μακρύ του και το κοντό του, είτε ηθελημένα είτε επειδή του ξεφεύγει, γιατί αυτό έκανε μεγάλη ζημιά στις τελευταίες μέρες? Δηλαδή θα υπάρξει αυτό που λέμε ενιαίος πολιτικός λόγος αυτές τις 20 μέρες? Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο και η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ κρίσιμη για να γίνει κάτι άλλο. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία γραμμή η οποία να ακολουθείται κατά γράμμα, αν θέλεις, από όλα τα στελέχη. Πολλές φορές υπάρχουν ισοκομματικά παιχνίδια, γι' αυτό το λέω αυτό. Μήπως δηλαδή έχει αρχίσει και η ισοκομματική φαγωμάρα, Όχι, δεν έχει αρχίσει η ισοκομματική φαγωμάρα. Και στο εκτελεστικό γραφείο η αντίληψη που έχω και οι συναντήσεις του κατά το βράδυ των εκλογών ήταν σε ένα ενιαίο πνεύμα. Οι μεγαλύτερες γκέλες από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρο και Γιάννη,
τις τελευταίες ημέρες έγιναν στο πεδίο της οικονομίας. Εκεί δηλαδή που ο Μητσοτάκης επέμπαινε και τους έλεγε «Δεν το έχετε κοστολογήσει, αυτό που λέτε δεν βγαίνει. Είναι τεράστια τα ποσά που λέτε». Και κάθε φορά που πήγαινε η συζήτηση εκεί γινόταν και μία γέλα. Τσακαλώτος με το παράλληλο νόμισμα και το θα βλέπουμε κάθε χρόνο πόσο κοστίζει και θα τον αναπροσαρμόζουμε. Εδώ. Φωτίου, το τοπικό, η μεσαία τάξη στι 5.000. Κατρούγκαλο, επιστοφή στο 20%. Δαγασάκη, θα φορολογήσουμε ό,τι χρειάζεται. Άρα λοιπόν, αυτό πώς μπορεί να μαζευτεί αν δεν υπάρχει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Συγγνώμη, να παρέμβω μισό λεπτό. Έλα, ναι. Συζήτηση περί του τοπικού νομίσματος από τον ΣΥΡΙΖΑ ω σχέδιο. Δεν είναι ακριβώς. Για αν εσύ πα στην ουσία, το λέτε η ουσία μας ενδιαφέρει. Ναι, σωστό. Αυτό που λες είναι να το συζητάμε σε ένα τραπέζι το βράδυ. Όταν η κοινωνία πήρε ένα μήνυμα εδώ. Λάθος. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά όταν υπάρχει μια διαστρέβλωση σε κάποια πράγματα, δεν το λέω για τον κύριο Παυλόπουλο. Γενικά, φτάνει μια διαστρεβλωμένη εικόνα, αυτό προφανώς και είναι ένα πρόβλημα. Ο δεν μίλησε για τοπικά νομίσματα. Να μπερδεύει τα σπέντ με το κόστος δανεισμού. Του απάντησε εκείνη την ώρα. Έτσι εμφανίστηκε η παράθεση με τον υπουργό. Ο κύριος Τσακαλώτος τώρα έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών. Είναι καθηγητής οικονομίας. Είναι δυνατόν τώρα. Τώρα λίμωνο. Έχει δώσει εξετάσεις το θέμα των οικονομικών. Συμφωνώ απλώς επειδή στη συγκεκριμένη στιγμή το θέμα είναι λίγο σαν το φύλλο των αγγέλων, δηλαδή δεν είναι, είναι λίγο βυζαντινολογία. Να προσθέσω μονάχα ένα σχόλιο. Από ό,τι άκουσα από τον Γιάννη, αυτό, δικιά μου εντύπωση, μου δίνει προεκλογική τακτική διαχείρισης ήττας. Mm-hmm. Άλλο ο αέρας, είμαστε πρώτοι, θα βγούμε πρώτοι, θα ρίξουμε. Έτσι, και άλλο ήττας, να περιορίσουμε τον ηγεμόνα. Και να προσθέσω ένα διαχρονικό... Μιλήσε και για ανάκαμψη απλά, ναι, δεν είπα προφανώς, για διαχείριση. Αλλά λέω ότι ποια είναι η εντύπωση προς το εκλογικό σώμα. Ότι έρχεσαι και λες ότι να μην έχουμε έναν πανίσχυρο, να μην έχουμε έναν πανίσχυρο Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα διαχρονικό. Όχι, βέβαια, δεν μπορείς και να του το πεις, δεν θα το πιστέψει. Mm-hmm. Αυτό. Υπάρχει ένα διαχρονικό σχόλιο που έχει κάνει ο Chris Woodhouse, ο οποίος είχε εμπειρία, ήξερε και ελληνικά, είχε στη διάρκεια της κατοχής έρθει και είχε γράψει στο Μήλαιο της Έριδος, αυτό το περίφημο βιβλίο του, ότι διαχρονικά ο Έλληνας πηγαίνει με το μέρος του διαφαινόμενου νικητή. Όταν είχαμε αιαμοκρατία πήγαινε όλοι με το ΕΑΜ, μετά όταν επικράτησε η δεξιά πήγαινε, γίνανε όλοι βασιλόφρονες σε μια νύχτα. Λοιπόν, αυτό το κύμα, πάνω σε αυτό το κύμα βρισκόμαστε τώρα στις δεύτερες εκλογές, ότι ο διαφαινόμενος νικητής τα παίρνει όλα, ο νικητής τα παίρνει όλα. Ναι. Και νομίζω ότι δύσκολα θα ανατραπεί αυτό το κλίμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η εκτίμησή μου. Mm-hmm. Το 19 η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός που έφτιαξε αυτή την κυβέρνηση με καινούργια χαρακτηριστικά όσον αφορά το μοντέλο διακυβέρνησης είχε μπροστά του άνετη πλειοψηφία και 4 χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι εάν ήταν πανίσχυρος ήταν και τότε. Δεν γίνεται τώρα πανίσχυρος. Αυτά τα 4 χρόνια λοιπόν, εάν είχε κάποιες τάσεις νεοφιλελευθερισμού, αναλγησίας, φτισίματος της κτλ. Μιλάω για την οικονομική πολιτική και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κοινωνία. Εάν λοιπόν αυτά τα 4 χρόνια, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχε ένα μοντέλο φτωχοποίησης, θα σας πατήσουμε κάτω εσάς φτωχούς, τους έτσι, τους μη έχοντες, όλο αυτό το σκηνικό, θα είχε ήδη ξεδιπλωθεί. Ανταυτού είδαμε ότι και στις 2 κρίσεις και ο κύριος Ταϊκούρας, ο οποίος κρατούσε τα ηνία του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και κυρίως η κεντρική πολιτική του Μαξίμου, ήταν λαϊκή δεξιά. Δεν ήταν η οικονομική πολιτική, ήταν απέναντι στην κοινωνία, ήταν δισεκατομμύρια ενίσχυσης που κατηγορούνταν. Ασυζητητή όχι. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν ήταν ελιτίστικη. Ότι δεν είναι τώρα που ξαφνικά θα πάρει τις εκλογές και τώρα θα δείτε τι θα πάθετε, διότι ήταν ήδη αυτοδύναμος. Για τις εκλογές υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Μισό, να τελειώσω την κουβεντούλα. Δεν είχε εταίρο ο κύριος Μητσοτάκης 4 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία. Οι υπουργοί δεν είχαν άλλους υπουργούς. Μπορούσε να εξοδεύει λόγω ευρωπαϊκών κανόνων. Τώρα δεν θα ισχύει αυτό από το 20. Εγώ κατά έναν περίεργο τρόπο έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο επιτελείο το οικονομικό, το οποίο διαχειρίστηκε αυτά τα 4 χρόνια. Όπως το είδατε την Κυριακή το πρωί.
ότι ο μέσος Έλληνας σκέφτηκε και μοιάζει έτσι να συμπεριφέρθηκε, σε ποιον από τους δύο θα ανέθετε τα οικονομικά του σπιτιού του. Έτσι. Σε ποιον θα έλεγε, δηλαδή. Έχει δώσει πάντως δείγματα. Στον Τσίπρα. Το αποτέλεσμα δεν, αυτό, Μαριά, της Κυριακής. Δεν υπάρχει έκπληξη εδώ, επειδή τώρα κέρδισε τις εκλογές. Τις επόμενες εκλογές. Τι αποτέλεσμα μπορούμε να δούμε? Μπορούμε να δούμε περιορισμένη Νέα Δημοκρατία. Μπορούμε να δούμε μια Νέα Δημοκρατία πιο ενισχυμένη. Έναν ΣΥΡΙΖΑ περιορισμένο εγώ έτσι περαιτέρω. Πιστεύω, τι θα δούμε? Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει χαλαρή ψήφο στη δεύτερη Κυριακή. Πιστεύω ότι η ψήφος θα είναι πιο έντονη από όλες τις πλευρές και από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζω, και εκεί θα διαφωνήσω με τον αγαπητό, είναι ότι εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχει δυνατότητα μερικών μονάδων ανάκαμψης ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα σενάριο και αυτό, ωραία, γιατί το είδαμε και στις ευρωεκλογές με τις εθνικές εκλογές. Και γιατί παραδοσιακά είναι πολύ πιθανόν να σοκαρίστηκε ένα τμήμα της κεντροαριστερής αριστερής κοινωνίας που κάθεται στον δικό της καναπέ. Να φύγει, όμως, αυτό. Και να από πει, παιδιά, πρέπει να στηρίξουμε ξανά το κόμμα. Είτε από άλλα κόμματα, είτε από το σπίτι του. Υπάρχουν και τα δύο ενδεχόμενα στο να επιστρέψει. Κλείνουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την Κυριακή των εκλογών το πρωί έχουμε ραντεβού. Μην ξεχνιόμαστε. Όπως είμαστε εδώ. Όπως είμαστε. Στασίδη.